Επί του πιαστηρίου, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής και μαζί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Δουζίνας, βουλευτής Αλφα Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητής Πανεπιστημίου Λονδίνου και πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπουτζάν, καλησπέρα σας, κύριε Κουρή. Να ξεκινήσουμε με την απόφαση της διάσκεψης των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η καινούργια συνθήκη, η ανανέωσή της. Ποιο πρόβλημα γίνει από τα υπαρχιά της Ευρώπης? Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψα και την διακήρυξη αυτή της Ρώμης, αλλά και την λεγόμενη Λευκή Βίβλο, η οποία προηγήθηκε του Γιούνκερ με τα πέντε σενάρια που έλεγε, ήταν ο εξής. Έχουμε γενέθλια, διαζύγιο και κηδεία. Ακολουθώντας το τίτλο μιας κλασικής βρετανικής κωμωδίας, τέσσερις γάμοι και μια κηδεία. Διότι είχαμε τα 60 γενέθλια, τα 60 χρόνια που έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βέβαια αυτό επισκιάστηκε από το διαζύγιο με τη Βρετανία. Η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συζητηθεί αρκετά, νομίζω, εδώ, αλλά αποτελεί ένα πλήγμα τεράστιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Βρετανία και πολιτικά και οικονομικά, ακόμα και στρατιωτικά, είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αποτελούσε έναν κεντρικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, να προσθέσω, σαν κάποιος που ζήσα στη Βρετανία 41 χρόνια μέχρι να έρθω εδώ στην Ελλάδα ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και το μεγάλο αντίβαρο προς τη Γερμανία. Αυτό είναι λοιπόν το διαζύγιο, το οποίο ακόμα τα αποτελέσματά του δεν τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι θα είναι αρκετά δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια και αρκετά καταστροφικά ακόμα και για την ίδια τη Βρετανία. Η δε κηδεία, την οποία σας είπα και ακούγεται λιγάκι περίεργη, είναι η εξής. Εδώ και 30 χρόνια το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι θα προχωρήσουμε σε μια ολοκλήρωση, μια πολιτική ενοποίηση. Θα γίνουμε δηλαδή κάποιο είδους ομοσπονδία ανάλογη με τις ΗΠΑ ή τέλος πάντων με την Ελβετία. Και για μία σειρά 30 χρόνων, όλες οι αποφάσεις οι οποίες επέρνονται καταρχάς στο πολιτικό επίπεδο, μετά με αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ένωσης, ήταν στην λογική αυτής της σύγκλησης. Να συγκλίνουμε σε διάφορους χώρους και έτσι σιγά σιγά ο ένας χώρος μετακυλείται στον άλλον κτλ. Και θα φτάναμε στην ενοποίηση. Αυτό ο τρόπος ενοποίησης μέσα από τη σύγκληση των πολιτικών, των κοινωνικών, των οικονομικών κτλ. Έφτασε σε ένα όριο. Και εκεί έγινε η προσπάθεια μεγάλη για να φτιαχτεί το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Το οποίο, από ό,τι θα θυμόστε, το απέρριψαν δύο μεγάλοι λαοί, οι Ολλανδοί και οι Γάλλοι, δηλαδή λαοί στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε, η λογική της ενοποίησης έμεινε μεν στον πυρήνα των Βρυξελών, των υπαλλήλων εκεί και της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά άρχισε βέβαια να δημιουργεί προβλήματα. Και το βασικό πρόβλημα είναι το εξής. Ενώ όλες οι μεγάλες ιδέες της νεωτερικότητας, να πούμε, ξέρω εγώ, το έθνος, ο σοσιαλισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, μπόρεσε να εμπνεύσουν τους λαούς και να γίνουν μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις και να αλλάξουν τον κόσμο, να οδηγήσουν και σε πολέμους ακόμα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το κατάφερε αυτό. Εδώ, κύριε Καθηγητά, δηλαδή με την ενοποίηση εννοείται καταργούνται οι χώρες, γίνεται μία ενιαία Ευρώπη. Ομοσπονδιακή. Είναι ομοσπονδιακή. Διατηρεί τη φυλή της, η ιστορία της, ισοπεδώνονται όλα. Διότι στην Αμερική δημιουργήθηκε με καινούριο λαό. Ναι. Με καινούριο λαό. Ναι, ναι. Που πήγε, μετανάστευσε εκεί. Η λογική της ενοποίησης δεν είναι ότι θα καταργηθούν όλα αυτά. Το οποίο είναι και αδύνατο να γίνει. Και να σας πω γιατί είναι αδύνατο. Ακόμα και το γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο, όταν γινόταν η συζήτηση για το δημοκρατικό έλλειμμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πραγματικά νομιμοποιήσει δημοκρατικά από τους λαούς της Ευρώπης. Έβγαλε μια περίφημη απόφαση, που είναι έτσι γενικά γνωστή τώρα, που λέει ότι εδώ στην Ευρώπη δεν μπορούμε να κάνουμε δημοκρατία, γιατί δεν έχουμε Δήμο. Δεν έχουμε ακριβώς αυτό που λέτε. Δεν έχουμε δηλαδή έναν λαό ευρωπαϊκό, ο οποίος αισθάνεται ότι έχει κάποια κοινά. Και ενώ η ελίτ και η πολιτική που είχαμε πριν, και εγώ θα το πω, ας πούμε, εξευρωπαϊστήκαν και πηγαίνουν στις Βρυξέλλες, πάνε σε διάφορες επιτροπές, οι πανεπιστημιακοί και ερευνητές παίρνουν και παίρνουν διάφορα κονδύλια, αλλά η άνερη γυναίκα στο πέραμα, στις συνοικίες του Παρισιού
και στις συνεχίες του Λονδίνου, δεν αισθάνθηκε ποτέ Ευρωπαία. Αισθανότανε ότι αυτό το πράγμα είναι λιγάκι μακριά, ξένο, έξω από αυτήν. Και όταν γινόντουσαν προβλήματα, τα βάζανε απάνω στην Ευρώπη. Όταν σχηματικά λέτε για κηδεία, βλέπετε μια διαδικασία προηγούσας διάλυσης. Δώσουμε με τη δυναμική, δεν εννοούμε ότι θα γίνει αύριο. Κηδεία της ενοποίησης, είπα. Της ενοποίησης, συλλογής ενοποίησης. Το μεγάλο διακύβευμα σήμερα και με τις λεγόμενες, τα λεγόμενα πέντε σενάρια. Εσείς το περιγράψατε πολύ σωστά. Ναι. Έχει γίνει ήδη από την επομένη του δημοψηφίσματος στη Γαλλία. Ναι. Έτσι. Ναι. Της ενοποίησης. Και με μια έννοια η Ευρωζώνη ήταν μια προσπάθεια να γίνει ενοποίηση χωρίς βέβαια κανένα δημοκρατικό στοιχείο. Ήταν οι αποφάσεις οι οποίες επιβλήθηκαν και δεν είχαν καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Και τώρα νομίζω με μια παρένθεση στην Ρώμη τέθηκε ότι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να είναι ομοφωνία. Αυτό υπάρχει ήδη σε συνθήκες, ότι είναι δυνατόν οι νέα κράτη να αποφασίσουν να προχωρήσουν μαζί και επομένως προχωρώντας μαζί να κάνουν έναν κύκλο επιρροής, ας πούμε, ένα κύκλο αυτό των προθήμων. Αυτό που είναι στις Βερσαλίες, τεσσάρων. Ακριβώς, των τεσσάρων που είναι εκεί. Λοιπόν, το ερώτημα επομένως που έμπαινε αυτή τη στιγμή και το οποίο νομίζω λύθηκε, αλλά λύθηκε με τον άσχημο τρόπο για μας. Ήτανε, θα προχωρούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση προς μια υπερεθνική λογική, η οποία δεν θα καταργούσε βέβαια τα έθνη και τις παραδόσεις μας και την ιστορία μας και τις διαφορετικές γλώσσες, αλλά η οποία θα πήγαινε πέρα από τις κυβερνήσεις μέσα σε μια διαδικασία ενοποίησης ή πλησιάσματος των διαφόρων λαών. Και το άλλο είναι να γίνει μια διακρατική, διακυβερνητική σύγκληση. Αυτό το οποίο συνέβη στις Βερσαλίες, όπως είπατε πολύ σωστά, στην λευκή βίβλο στην οποία υιοθετήθηκε το σενάριο 3, υιοθετείται τώρα για τις λεγόμενες πολλαπλές ταχύτητες ή για τις ομόκεντρους κύκλους κτλ., είναι ότι προχωράμε σε μια διακρατική, διακυβερνητική Ευρώπη. Με άλλα λόγια, όταν οι κυβερνήσεις έρχονται μαζί και συζητάνε, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, ξέρετε το περίφημο που λέει στο ποδόσφαιρο ο Γκάρι Λίνεκερ, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που το παίζουν 11 άτομα και στο τέλος η Γερμανία κερδίζει. Και εδώ αυτή τη στιγμή προχωράμε σε κυρίως σε μια γερμανική. Ουσιαστικά υπάρχει ομολογία ότι απέτυχε αυτή η ενοποίηση. Αυτή η ενοποίηση απέτυχε επίσημα. Ο κύριος Σόιμπλε, με όλα τα κακά που έχει, ήταν αυτός ο βασικός υπέρ της πολιτικής ενοποίησης από την αρχή της καριέρας του. Τρεις μέρες πριν τη Ρώμη έδωσε μια συνέντευξη στο Financial Times που είπε: με μεγάλη μου στεναχώρια πρέπει να πω και να παραδεχτώ ότι τελείωσε αυτή η ιστορία και επομένως προχωράμε πια σε συμφωνίες μεταξύ κρατών οι οποίες θα αποφασίζουν πού θα πάμε μαζί, πού θα πάμε χώρια κτλ. Η Αγγλία το επεδίωξε το διαζύγιο. Ο Βρετανικός λαός ψήφισε. Ναι, αλλά πώς έφτασε το δημοψήφισμα όλο. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν προήγηψε εξ αρχικά. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά, ξέρετε, επειδή εγώ σας είπα, ζήσει 41 χρόνια στην Αγγλία, είμαι καθηγητής Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ήμουν αντιπρίτανης και διάφορα άλλα, και τον ξέρω το μέρος. Υπήρχαν 2-3 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, για τη Βρετανία και τους Βρετανούς, ένας λαός, ο οποίος ξέρουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχει, αλλά ήταν είναι και ένας λαός περήφανος. Ένας λαός με χιούμορ και αυτοσταθμό. Βρέθηκε μετά την αυτοκρατορία σε μια κατάσταση στην οποία μπήκε σε ένα κλαμπ που σιγά σιγά πήρε το πάνω χέρι το κράτος το οποίο αυτό το είχαν κερδίσει σε δύο πολέμους. Και υπήρχε λοιπόν αυτό που θα το λέγαμε μια μετααπικιοκρατική, μετααυτοκρατορική μελαγχολία. Και το έβλεπε σε αυτό παντού. Να σας πω μια ιστορία. Το 1974 που πήγα εγώ στην Αγγλία, πήγα σε ένα πάρκο εκεί πέρα στο νότιο Λονδίνο να κάνω μια βόλτα. Με πλησιάζει ένας Βρετανός, έτσι τους κλασικούς, με ένα μουστάκι έτσι στριφτό, με ένα σακάκι tweed και ένα σκύλο bulldog. Από πού είσαι, μου λέει. Λέω, εγώ από την Ελλάδα. Μου λέει, η Ελλάδα είναι στην Ασία. Όχι, του λέω, σαν και την Αγγλία είμαστε στην Ευρώπη. Η Αγγλία δεν είναι στην Ευρώπη. Του λέω, ξέρεις, εγώ ξέρω πέντε υπήρους, ας πούμε. Πού είναι η Αγγλία. Η Αγγλία είναι μόνη της. Είναι μόνη. Αυτό ήταν λοιπόν ένα κομμάτι αυτού του κόσμου, το οποίο εσείς στην αυτοκρατορία είχε πολεμήσει δύο πολέμους και ηρωικά και τους είχε κερδίσει και τα λοιπά, και ξαφνικά αισθανόταν απομονωμένος. Λέγανε οι μετεωρολόγοι στο Δελτίο Ειδήσεων μέχρι το 1970. Υπάρχει ομίχλη στη μάχη, αποκόπηκε η Ευρώπη. Ναι. Αποκόπηκε η Ευρώπη, ήταν η μόνη. Αλλά μετά υπάρχουν και 2-3 άλλα θέματα, τα οποία οδήγησαν νομίζω και στη νίκη του Τραμπ και στην άνοδο και της Λεπέν και των άλλων ακροδεξιών στην Ευρώπη. Ο Τραμπ, ποιο είναι το στοιχείο που οδήγησε εκεί. Αυτό σας λέω τώρα. Νομίζω ότι οι τάσεις, οι κοινωνικές, οι πολιτικές, οι οικονομικές, είναι περίπου ίδιες που και στην Αμερική και στην Ευρώπη οδήγησαν στο Brexit ή σε αυτές τις άλλες καταστάσεις που βλέπουμε τώρα.
Η κύρια τάση ήταν η εξής. Από το 89 και μετά, με τη λεγόμενη νέα παγκόσμια τάξη, επιβλήθηκε ένα οικονομικό σύστημα το οποίο σιγά σιγά αποχωρίστηκε από την πολιτική. Η λογική ήταν ότι πρέπει να είναι ελεύθερες οι αγορές και κυρίως οι χρηματιστικές αγορές και ελεύθερη η κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών. Σιγά σιγά λοιπόν αυτό, όπως ξέρουμε και από την κοινωνιολογία, από την πολιτική επιστήμη, ένα οικονομικό σύστημα για να μπορεί να επιβιώνει πρέπει να νομιμοποιείται από την πολιτική. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Δυτική Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσε έναν γάμο ευκαιρίες μεταξύ αυτό που θα λέγαμε των αγορών, του καπιταλισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ήταν κάτι μοναδικό που έγινε μόνο στην Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Δεν υπήρχε πουθενά άλλο. Θυμόσαστε τι έγινε ακόμα και στην Αμερική με το Obamacare, που ο Ομπάμα δεν μπορούσε να περάσει ένα βασικό σύστημα υγείας. Αυτός ο γάμος λοιπόν, ο οποίος δημιούργησε αυτό που θα λέγαμε καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο και ο οποίος χρειαζόταν σαν το αντίπαλο δέος στην Σοβιετική Ένωση. Όταν τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος, η ανάγκη αυτή να έχεις μια νομιμοποίηση μέσα από τα κοινωνικά δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη, το κράτος προνοίας που λέγαμε, σταμάτησε. Και μια περίεργη ιστορία, μια περίεργη κατάσταση, η ιστορία εκδικήθηκε. Διότι ο μεν κομμουνισμός κατέρευσε, αλλά και το κράτος ευημερίας και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πάρα πολύ εκεί καλά. Εκεί σημαίνει η νίκη του Τραμπ ότι ήταν αποτυχία τον Ομπάμα. Ήταν η αποτυχία του Δημοκρατικού Κόμματος σε μεγάλο βαθμό. Ήταν μια σειρά αποτυχιών. Η πρώτη ήταν αυτό που είπα στην αρχή, ότι είχαμε δημιουργήσει από το 89 και μετά ένα παγκόσμιο σύστημα οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό, το οποίο κάτω από την πρόφαση ή από την, κάτω από, την, από τον ισχυρισμό ότι ανεβάζει την οικονομία, ότι έχει ανάπτυξη κτλ., οδήγησε σε αυτά που ξέρουμε, δηλαδή στην ανεργία, στην περιορισμένη εργασία και βέβαια στις τεράστιες, στην τεράστια άνοδο των ανισοτήτων. Θυμόσαστε ότι ο Σάντερς, που ήταν ο αντίπαλος της Κλίντον, υιοθέτησε το σύνθημα του Occupy Wall Street, είμαστε το 99%. Δηλαδή, αυτός ο κόσμος, ο οποίος από τη μία πλευρά τους λέγανε ότι έχουμε τώρα ένα οικονομικό σύστημα, στο οποίο συνεχώς θα ανεβαίνει και η οικονομία, θα αυξάνεται το ΑΕΠ, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχουν δουλειές και θα υπάρχουν καλές δουλειές. Ο Αζενχάουερ, ξέρετε, πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα αυτή, γιατί εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα σαν τους προηγούμενους αγαπητούς συναδέλφους με το βαρύ πολιτικό, πυροβολικό της πολιτικής, να πούμε μερικά πράγματα που δεν ακούγονται πολύ συχνά. Ο Αιζενχάουερ είχε πει στη δεκαετία του 50 ότι ένα πολιτικό σύστημα, το δικό μας, το αμερικάνικο τότε, είναι πετυχημένο εάν οι οικογένειες θεωρούν και ελπίζουν και το θα έχουν και σχεδόν σίγουρο, τα παιδιά τους θα έχουν το ίδιο βιωτικό επίπεδο και λίγο καλύτερο από το δικό τους. Αυτή ήταν η λογική. Και αυτό υποτίθεται ότι πήγε να κάνει το νέο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα του 89 και μετά. Και αυτό απέτυχε παταγωδώς. Είχαμε λοιπόν τώρα έναν πολύ μεγάλο κόσμο και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος σταμάτησε να αισθάνεται ότι το οικονομικό σύστημα προωθεί τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα γινόταν αυτό το πράγμα, είχε μία ηγεσία, στην Ευρώπη τους ξέρετε τα ονόματα, είναι γνωστά, Μπλερ, Κάμερον, Ρέντσι και ο Μακρόν, ο Γάλλος προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία τι έλεγε, business as usual. Έτσι τα έχουμε κάνει και έτσι θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Και όταν λοιπόν εμφανίζεται ο Τραμπ, ο οποίος πετυχαίνει το εξής, αυτός τρισεκατομμυριούχος, εμφανίζεται να υποστηρίζει αυτόν τον κόσμο που είναι άνεργοι σε αυτές τις μεγάλες περιοχές στη μέση της Αμερικής που έχει γίνει τεράστια αποβιομηχανοποίηση. Και λέει: εγώ είμαι με τους ανέργους. Και γιατί πετυχαίνει, γιατί ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αυτή η στροφή εναντίον των ελίτ. Αυτό που βλέπουμε και στην Ευρώπη. Ότι αυτοί μας οδηγήσανε εδώ που είμαστε. Καλός ή κακός, αλλά αυτή ήταν η άποψη. Επιτρέψτε μου ότι ήταν και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε ο Ομπάμα την οικονομική κρίση. Τον αντιμετώπισε μειώνοντας το βιωτικό επίπεδο της μεσαίας τάξης, διαλύοντας πολλές εργασίες και φτιάχνοντας μαζικά επισφαλείς θέσεις εργασίας, καταργώντας εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική ασφάλιση κτλ. Έτσι το αντιμετώπισε. Αντιμετώπισε την κρίση στα αριθμητικά στοιχεία. Έχετε δίκιο. Έτσι. Αυτό όμως έφερε μία αντίδραση πια και από την μεσαία τάξη που την έχασε σε ένα σημαντικό βαθμό και βεβαίως πολύ περισσότερο από τα λαϊκά στρώματα τα οποία στράφηκαν μετά στον Τραμπ λόγω της μεταναστευτικής του ρητορίας. Ναι. Δεν συμφωνούμε, αλλά έτσι είναι. Ναι. Κυρίως όμως είναι το κομμάτι αυτό για το πώς χειρίστηκε την κρίση. Ναι. Χειρίστηκε σε βάρος εκείνων οι οποίοι δεν έφτυχαν.
Τι χειρίστηκε στον ίδιο τρόπο, τον ίδιο τρόπο που το χειρίστηκε ο Μπλέα στην Αγγλία και μετά ο Κάμερον και βέβαια ο Σρέντερ. Ο Σρέντερ στην Ευρώπη. Ποιος έβαλε αυτό το σύστημα το οποίο σήμερα όλοι το καταδικάζουν, είναι ο φιλελευθερισμός. Δεν το εξηγούν ακριβώς και τι εννοούν. Η σωστός όρος είναι όλο το φιλελευθερισμός, αλλά μην μπούμε σε αυτά. Δεν το εξήγησε. Το έκανε όμως χρησιμοποιώντας το γερμανικό χαρακτήρα και κάνοντας πρώτα ας πούμε, μαζικές συμφωνίες με τα συνδικάτα. Γι' αυτό λέγεται όλο το φιλελευθερισμός. Δηλαδή αυτό είναι ο φιλελευθερισμός της τάξης και του νόμου. Το γερμανικό χαρακτήρα έχει σημασία. Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Σρέντερ μπορούσε να γίνει μόνο στη Γερμανία. Δεν έχετε άδικο. Και στην Ολλανδία, πιθανώς στα προτεστάντικα κράτη. Γιατί δεν είδα τέτοια μείωση του βιωτικού επίπεδου στην Ολλανδία. Δεν είδα καθήλωση των εργατικών μισθών στην Ολλανδία. Στη Γερμανία έχουμε καθήλωση των εργατικών μισθών. Έχουμε ένα ολόκληρο κομμάτι που είναι η Ανατολική Γερμανία, η οποία έγινε ενοποίηση, σαν να είναι ακόμη και τώρα δεύτερη κατηγορία. Ναι. Πολύ χαμηλότερου μισθού, ελαστική εργασία. Κακοπληρωμένα και όλα αυτά. Ναι. Δεν τα είδα αυτά στην Ολλανδία, τα είδα μόνο στη Γερμανία. Ναι. Έτσι. Αλλά η Γερμανία έδινε το βηματισμό σε αυτά τα κράτη. Mm. Και να ξαναγυρίσουμε να τελειώσω το point που έκανε, αυτό που σας έλεγα πριν, σε σχέση και με το Brexit, το οποίο το ξέρω καλά. Όταν φτιάνεις μια κατάσταση κοινωνική, στην οποία υπάρχει μια μεγάλη και ανεργία και ανέχεια, και μια απογοήτευση και ακόμα αγανάκτηση εναντίον των ελίτ, εναντίον του πολιτικού κατεστημένου. Θα είδατε πιθανόν, νομίζω και πολλοί από τους θεατές μας, το περίφημο έργο «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέα». Ο Ντάνιελ του Ken Loach. Ο οποίος περιγράφει ακριβώς αυτό το πράγμα, πώς η μεσαία τάξη εξαθλιώνεται. Λοιπόν, έχεις αυτό το πράγμα. Αφήστε να το τελειώσετε το point, γιατί είναι σημαντικό. Όταν είσαι αυτή τη μεσαία τάξη, η οποία ακριβώς δεν βλέπει μέλλον για τα παιδιά της και βλέπει επίσης, η Βρετανία ήταν το κράτος το οποίο πάντα, μέσα από τη λογική της Θάτσερ, υποστήριζε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποτέ δεν έβαζε μεταβατικές περιόδους. Μπήκανε λοιπόν 800.000 Πολωνοί και καλά κάνανε, ήταν καλή πολιτική. Αλλά όταν όμως λόγω των κυβερνητικών πολιτικών, οι οποίες επιβαλλόντουσαν χωρίς να υπάρχει κανένα πρόγραμμα. Αυτοί τα χάσανε μόνοι τους, γιατί αυτή είναι η ιδεολογία τους. Έχουν μειωθεί τεράστια οι θέσεις, οι κλίνες στα νοσοκομεία. Έχουν τα σχολεία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Και ξαφνικά εμφανίζονται δίπλα και γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια από τους νέους Ευρωπαίους, Ρουμανία, Βουλγαρία, κυρίως όμως Πολωνία και Ουγγαρία. Τότε, εάν εμφανιστεί ένας λαϊκιστής δεξιός και αυτή την απολύτως δικαιολογημένη ανησυχία του κόσμου, ο Φάρατζ. Γιατί το λέτε λαϊκιστή? Το Φάρατζ. Λέτε ότι όποιος θα εμφανιστεί και θα αρθρώσει λόγο πάνω σε αυτή την κατάσταση που είναι πραγματική όπως την περιγράψατε. Τον να το λέτε, πιστεύει. Διότι δεν το κάνει ξενοφοβικό. Συγγνώμη, και εγώ είμαι λαϊκιστή. Αν θέλετε, εγώ θα πω. Εγώ είμαι λαϊκιστή. Απολύτως. Αν θέλετε και να σα το εξηγήσω μετά. Δεν βάζετε αρνητικό πρόσημο. Όχι. Αντίθετα. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πρέπει να το ορίσουμε γιατί ξέρετε οι συμβατικοί όροι που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για λαϊκισμό μόνο. Εγώ λέω υπάρχει δεξιό και αριστερό λαϊκισμό. Στην Λατινική Αμερική που ξεκίνησε αυτός ο όρος και από τις μεγάλες πολιτικές τάξεις. Στο λαό, γιατί είναι τόσο κακό, δηλαδή. Αυτό λέω και εγώ, με συγχωρείτε, αυτό ακριβώς σας είπα. Το κατηγορούν εδώ, είναι ότι ο λαϊκισμός φταίει για όλα εδώ τώρα. Έχετε δει, έχω γράψει πολλά βιβλία. Έχω γράψει ένα βιβλίο ακριβώς για τον λαϊκισμό και γιατί ο καλός λαϊκισμός είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει μια ακόμα και κεντροαριστερή κυβέρνηση, σίγουρα μια αριστερή κυβέρνηση, και ήταν αυτό το οποίο συνέβη στην Ελλάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια. Αλλά να μην πάμε εκεί, να τελειώσω αυτό που έλεγα πριν. Μια αγωνία, ανησυχία, ακόμα και αγανάκτηση του κόσμου με την οικονομική κατάσταση που έχουν και στην Αμερική και στην Ευρώπη είναι απολύτως δικαιολογημένη. Το αν θα γίνει ξενόφοβος και ακόμα ρατσιστικός αυτή η αγωνία, εκεί μπαίνει ο δεξιός λαϊκισμός που έρχεται και λέει το εξής. Κοιτάξτε να δείτε, η αιτία γιατί βρισκόσατε σε αυτή την κατάσταση είναι οι ξένοι. Έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση ακριβώς με τη μείωση του κράτους προνοίας, με τη μείωση των θέσεων στα σχολεία, στα νοσοκομεία, των προνοιακών επιδομάτων κτλ. Και αυτό που έχουν κάνει οι ίδιοι, μετά σου λέει φταίει ο Πολωνός. Ο Πολωνός. Που ήρθε, ναι. Ο υδραυλικός που ήρθε εδώ πέρα και σας πήρε τη δουλειά. Πόσους μπορεί να αντέξει η Βρετανία ή πόσους μπορεί να αντέξει η Ευρώπη? Για να πάμε στην ουσία του θέματος. Είναι και μια άλλη πλευρά από αυτό. Ότι φέρνοντας παραπάνω από αυτούς που χρειάζεσαι, αμέσως πέφτει ο μισθός. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Να σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο που. Βρίσκει φθηνότερα εργατικά χέρια. Σωστά. Το πρώτο το οποίο δεν έχει μπει ιδιαίτερα στη συζήτηση στην Ελλάδα
και το οποίο νομίζω και εσείς και ένας σταθμός εδώ δικό σας πρέπει να το τονίζει πολύ περισσότερο, είναι ότι το δημογραφικό πρόβλημα το δικό μας και όλης της Ευρώπης βέβαια, θα σας πω σε στοιχεία, θα σας δώσω αμέσως. Είναι σε πτώση. Είναι τεράστιο. Για να αναπαράγεται ένας πληθυσμός, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που έχουμε, ας πούμε, από τους δημογράφους. Πρέπει να είναι 2,1 γεννήσεις ανά γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία. Το ελληνικό, όπως και το γερμανικό, είναι 1,3. Τα επίσημα στοιχεία της ΕΟ λένε ότι εφόσον συνεχιστεί η κατάσταση έτσι, δεν υπάρξει είτε βελτίωση της γενετικότητας είτε κάτι άλλο, θα φτάσουμε το 2040 να είμαστε 8 εκατομμύρια. Το ίδιο είναι με τη Γερμανία. Η Γερμανία, μεγαλύτερο κράτος, θα έχανε γύρω στα 6-7 εκατομμύρια μέχρι το 2020. Και είπα, είτε να μεγαλώσει η γενετικότητα, το οποίο είναι δύσκολο, δεν μπορείς να το επιβάλλεις στις οικογένειες σε μια ελεύθερη κοινωνία, δεν είμαστε σαν την Κίνα που κάνουν το αντίστροφο. Τι κάνεις, το άλλο είναι, φέρνεις άλλο κόσμο. Γι' αυτό δεν που είπατε το ότι πέφτουν οι μισθοί. Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι λεγόμενες migration studies. Κάνεις παραπάνω από αυτές που σου βρίσκονται. Ναι, οι μελέτες της μετανάστευσης, η οποία είναι ένας μεγάλος χώρος με τμήματα, με think tank κτλ. Αυτό το οποίο έχει βγάλει είναι ότι πρώτον οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται από όχι οι εκπαιδευμένοι και υψηλής παιδείας, που έρχονται από φτωχότερες χώρες στη Δυτική Ευρώπη, κάνουν δουλειές που δεν τις θέλουν οι ντόπιοι. Αυτό είναι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αυτοί που έχουν και κάποια λεφτά ξεκινάνε μικροεπιχειρήσεις, μαγαζάκια κτλ. Και βοηθάνε το ΑΕΠ. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία που σας λέω, που τα έχει και η ΕΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια και στη Βρετανία και στη Γερμανία, αλλά και στην Ελλάδα που το ξέρουμε, τα επιμελητήρια και οι μεγάλοι ΟΣΕΒ και οι άλλοι οργανισμοί ανάλογοι στη Βρετανία, στη Γερμανία, το μόνο που δεν θέλουν είναι να σταματήσει αυτή η μετανάστευση, η οποία καλύπτει ανάγκες, κυρίως σε ανειδίκευτο προσωπικό. Επομένως, η μετανάστευση υπάρχει βέβαια, αυτό που είπατε είναι και μια κλασική μαρξιστική άποψη. Ο Μάρξ ο ίδιος έλεγε ότι η ανεργία και το προλεταριάτο, το λούμπεν, ας πούμε, μειώνει τους μισθούς. Αλλά εδώ δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε στην κατάσταση στην οποία. Υπάρχει το εξής. Είδα ότι ήταν και ο φίλος ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος πριν. Ξέρετε ότι οι συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα δεν πληρώνονται από αυτά που έχουμε πληρώσει ο κάθε εργαζόμενος στη ζωή του. Πληρώνονται από αυτούς που δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Άρα συμφωνείτε αν ότι μειώνεται οι εργαζόμενοι. Δεν χωράει τους πάντες, άρα θα πρέπει να μπαίνουν φίλτρα. Όποια και αν είναι αυτά. Προφανώς θα μπαίνουν φίλτρα, αλλά αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η Γερμανία, με αυτόν τον χαρακτήρα που έχει, άφησε 1 εκατομμύριο πρόσφυγες να περάσουν από την Ελλάδα και να φτάσουν στη Γερμανία. Σε αυτή τη λογική που σας λέω. Όταν το έκανε, είχε βγάλει και την έρευνα, μελέτη του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, που έλεγε ότι θέλουμε 2 χρόνια, τους οποίους θα τους πληρώνουμε για να τους αφομοιώσουμε, και μετά από μια πενταετία θα αρχίσουν. Στα επόμενα θα ισορροπήσουν και από την πενταετία και μετά θα τα φέρουν πίσω και θα έχει κέρδος στη γερμανική οικονομία. Πολύ σωστά. Στο 1 εκατομμύριο σταματάμε. Αυτά είναι φίλτρα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική, γιατί είναι γερμανική, αλλά αυτό έγινε. Ναι, αλλά ήταν μια οργανωμένη λογική, είχαν κάνει μια ανάλυση. Εμείς έχουμε κάνει εδώ ανάλυση. Όχι. Έχουμε κάνει ανάλυση. Όταν σας λέω. Εγώ λέω γενικότερα για την Ευρώπη, επειδή αυτό είναι θέμα που αφορά την Ευρώπη. Επηρεάζει τις γαλλικές εκλογές. Σωστά. Σωστά. Πόσους μπορεί να αντέξει η Ευρώπη. Σας είπα, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε γενικά, διότι παραδείγματος χάρη η Ιρλανδία ή η Πολωνία έχουν υψηλό ποσοστό γενετικότητας. Επομένως, δεν έχουν ανάγκη από νέα χέρια για να πληρώνονται οι συντάξεις ή για να υπάρχουν τα απαραίτητα εργατικά χέρια για να δουλεύει η οικονομία. Η Ελλάδα το έχει ανάγκη. Η Γερμανία το έχει ανάγκη. Επομένως, δεν μπορούμε να βγάλουμε κάτι που ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Κοιτάξτε τις συγκεκριμένες συνθήκες του κάθε κράτους. Τα φίλτρα που λέτε, προφανώς, μια οικονομική και μια κοινωνιολογική πολιτική η οποία κοιτάει το μέλλον. Διότι αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε στην Ευρώπη. Και το είδαμε και με τη διακήρυξη της Ρώμης, δεν έχουμε ούτε ηγεσία και ηγέτες, αλλά και κανένα όραμα. Πού πηγαίνουμε. Θα σας έλεγα και επιπλέον ότι έχουμε ιδιαίτερα θέματα στην Ευρώπη με τους μουσουλμάνους, οι οποίοι είναι φορείς ενός άλλου πολιτισμού, δεν αφομοιώνονται και δεν θέλουν να αφομοιωθούν, αλλά αντίθετα γίνονται και επιθετικοί, προβάλλοντας τα δικά τους πολιτιστικά χαρακτηριστικά στις κοινωνίες στις οποίες μπαίνουν. Που Χουμπούργκα. Ναι. Έτσι. Ωραία. Και εγώ θα σας απαντήσω σε αυτό, επειδή έτσι σας λέω στο Λονδίνο τόσα χρόνια και τώρα έχουμε πακιστανικής καταγωγής δήμαρχο, τον Σαντί Κάν, έναν εξαιρετικό, τον οποίο έχω διδάξει κι εγώ, ήμουν καθηγητής και είμαι καθηγητής νομικής, τον είχα φοιτητή, είναι δικηγόρος ο Σαντίκ. Δεν υπάρχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα στη Βρετανία. Και να σας πω και κάτι άλλο που έχει σχέση και με εμάς.
αν συγκρίνουμε την βρετανική λογική απέναντι στις μειονότητες, μεταξύ των οποίων και τη μουσουλμανική, γιατί έχουν μεγάλη από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Mm. Με τη γαλλική, την λεγόμενη λαϊσιτέ, δηλαδή το ισχυρό κράτος το οποίο προσπαθεί να του αφημιώσει. Η αγγλική ήταν η λεγόμενη πολυπολιτισμικότητα. Δηλαδή, εγώ αναγνωρίζω ότι εσείς οι Ινδοί, οι Πακιστανοί κτλ. Έχετε δικές σας παραδόσεις, έχετε δικές σας θρησκείες, έχετε δικιά σας γλώσσα ακόμα. Mm. Και θα σας βοηθήσω να έχετε και τα σχολεία σας κτλ. Αλλά δεν θα δημιουργείτε προβλήματα και σε θέματα ασφαλείας του κράτους και οργάνωσης της κοινωνίας. Mm. Κοιτάξτε λοιπόν, συγκρίνετε το τι γίνεται στη Γαλλία και στο Βέλγιο, που η λογική ήταν ένα κεντρικό και σκληρό κράτος που πρόκειται με τη λεγόμενη λαϊσιτέ, την κοσμικότητα, όμως να τους κάνει όλους ίδιους. Τι πρόβλημα έχουν με την τρομοκρατία και τι έχει η Βρετανία. Πολύ μικρότερο έχει η Βρετανία. Να πάμε στο... Ναι, αλλά έχει και πολύ μεγαλύτερη αστυνόμευση η Βρετανία. Ναι. Αν είχε την παρόμοια αστυνόμευση με την Έχετε Γαλλία. Ζήσει στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Ναι, άμα δείτε, με συγχωρείτε, οι αστυνομικοί οι Βρετανοί δεν οπλοφορούν. Ναι. Η αστυνόμευση μπορεί να έχει περισσότερο παρακολούθηση. Αυτό ναι. Αλλά. Λογικού περιορισμού. Αν σα συμβεί κάτι στο μετρό του Παρισιού και στο underground, στο tube του Λονδίνου, θα δείτε την τεράστια διαφορά ανάμεσα στην αστυνομία. Πάμε, γιατί βλέπω ότι είστε πρόεδρος Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής. Ναι. Από αυτούς τους δύο κρίσιμους τομείς για τη χώρα, πού έχουμε έλλειμμα? Έλλειμμα έχουμε παντού, με μια έννοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο κέντρο. Όσα έχετε πλέον. Ναι. Γνώση από όσα έχετε γνώση. Ναι. Βρισκόμαστε. Άμυνα, στο... και ιδιαίτερα με την εξωτερική πολιτική, ναι. με Τουρκία. Ναι, ναι. Βρισκόμαστε στο κέντρο ενός, αν το πούμε, φλεγόμενου τόξου που ξεκινάει από την Ουκρανία και φτάνει μέχρι τη Λιβύη, ας πούμε, αλλά και παραπέρα στην Σαχάρα και την υποσαχάρια Αφρική. Και είμαστε το μόνο στοιχείο σταθερότητας. Αυτό είναι ένα το οποίο πρέπει να το πούμε. Εγώ στην θέση αυτή που έχουμε, έχει κάνει την τιμή η Βουλή να με εκλέξει, συνεχώς επισκέπτομαι κοινοβούλια και τους ομολόγους με τους αναλόγους σε όλα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, κυρίως του Νότου αλλά και άλλα. Αυτό που μου λένε όλοι οι συνάδελφοι, πολλοί εκ των οποίων δεν είναι της πολιτικής άποψης την οποία εκπροσωπώ εγώ, είναι κρατάτε. Κρατάτε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και σε σχέση με το πρόγραμμα, αλλά κυρίως σε σχέση με το τι γίνεται στην περιοχή, τη γεωπολιτική κατάσταση και με την αντιμετώπιση που είχε στους πρόσφυγες, αποτελεί τον πιο σταθερό κρίκο σε αυτή τη φλεγόμενη περιοχή. Τώρα, αν μου πείτε τι προβλήματα υπάρχουν, καταρχάς είναι προβλήματα που δεν ξεκινάνε από εμάς. Όποιοι λένε ότι υπάρχουν προβλήματα με την Τουρκία, η απάντηση είναι προφανώς υπάρχουν με την Τουρκία. Αλλά αυτή τη στιγμή η Τουρκία, αν κοιτάξετε την εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας και την γενικότερη περιοχή, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τρεις μεγάλους πολέμους. Σχεδόν είναι σε μια κατάσταση εμφυλίου. Μία με τους Κούρδους που ξεκίνησαν, όπως ξέρετε, τα διάφορα. Δεύτερη με τον ISIS και με τις διάφορες κολοτούμπες που έχει κάνει ο Ερντογάν με τη Συρία. Και η τρίτη που ξεκίνησε τώρα και πήρε βέβαια τεράστιες διαστάσεις στην ιστορία με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος ενάντια στη μεσαία της τάξης. Εγώ έχω πολλούς συναδέλφους Τούρκους καθηγητές. Η οποία δημιούργησε, λένε, ο Ερντογάν. Μας έλεγε ένας πρέσβης, εδώ που είχαμε ένα βράδυ, και ο Χοραντής, είπε ότι έφτιασε μεσαία τάξη. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ο Ερντογάν πρωτοβγήκε τότε πρωθυπουργός, όλη η μεσαία τάξη τον ψήφισε. Γιατί? Διότι υπήρχε το πρόβλημα του λεγόμενου βαθέως κράτους, του κεμαλικού βαθέως κράτους και της πλήρους σύνδεσης ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες στο στρατό, που οδηγούσαν συνεχώς και σε πραξικοπήματα. Όταν λοιπόν ο Ερντογάν είπε ότι εμείς θα κάνουμε μια οικονομική πρόοδο, ανάπτυξη και θα πάμε προς την Ευρώπη, και ξεκίνησε, από ό,τι θυμάστε, επίσης και μια διαδικασία εξερεύνησης με τους Κούρδους. Είχαν φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ήταν. Εγώ πήγα δύο φορές στο Κουρδιστάν ως καθηγητής τότε, ας πούμε, γιατί με καλούσαν, επειδή έχω γράψει βιβλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να πάω για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό λοιπόν χάθηκε. Χάθηκε τα τελευταία 3-4 χρόνια και αυτή τη στιγμή έχουμε. Να μιλήσω εγώ για το δικό μου χώρο, θα ξέρετε και τα άλλα, για τους στρατιωτικούς διδικαστές. Γύρω στους 700 καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι στη φυλακή, πολλοί εκ των οποίων επειδή υπέγραψαν μία διακήρυξη υπέρ της ειρήνης. Δηλαδή, έχουμε μια κατάσταση στην οποία ο Ερντογάν είναι εξαιρετικά. Είναι απρόβλεπτος και γι' αυτό λόγο ότι είμαστε. Ναι. Μπορεί να
δεν μου λέει κανείς απλώς, ότι στα σχέδιά του μπορεί να έχει κάποια στιγμή για να εκδικηθεί, για να μεταφέρει και έξω να προσανατολίσει, να έχουμε κάποια. Έχετε δίκιο, αυτό το ξέρουμε από τον Σέξπιρ, αλλά ακόμα και από την αρχαία Ελλάδα, ότι πολλές φορές οι ηγέτες οι οποίοι έχουν εσωτερικά προβλήματα το γυρίζουν σε εξωτερικές περιπέτειες. Εκεί στις συναντήσεις με τους συναδέλφους σας, δεν βλέπουν ότι ουσιαστικά μας έχουν εγκαταλείψει από πλευράς στήριξης στις τουρκικές προκλήσεις και σε αυτά που ζητάει στην Κύπρο. Το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν. Και στο Αιγαίο. Το καταλαβαίνουν και υπάρχει σε σχέση με την Τουρκία, μάλιστα μετά τα τελευταία, υπάρχει μια σαφής στροφή υπέρ της Ελλάδας. Μπορώ να σας πω παραδείγματος χάρη ότι οι Ολλανδοί μου είπανε, υψηλά ιστάμενοι Ολλανδοί, ότι εμείς κοιτάξτε να δείτε, αυτά που περάσαμε τώρα στις εκλογές κτλ. Που ήταν και μια win-win situation, το παραδέχονται, δηλαδή κερδίσαν και οι δύο. Ο Μεν Ρούτε βγήκε πρώτος, ας πούμε, του βοήθησε πολύ η επιθέση του Ερντογάν και η αυστηρή και στεναρή του απάντηση και βέβαια ο Ερντογάν το χρησιμοποιεί στην Τουρκία για το δημοψήφισμα. Τι μου λένε λοιπόν, εμείς κοιτάξτε να δείτε, εντάξει είχαμε αυτό το πρόβλημα, σιγά σιγά θα το ξεχάσουμε. Εσείς είσαστε βέβαια γείτονες. Και τώρα καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που έχετε εσείς δίπλα σε αυτό. Να το ξεχάσουν όταν είναι δικό μας. Να μπω λίγο στα. Τελικά η επιλογή σας να μπείτε στο κοινοβούλιο κάλυψε αυτά που είχατε ρωματιστεί. Κοιτάξτε, κύριε Κουρή, βγάζω ένα βιβλίο τώρα που ονομάζεται Οι σκέψεις ενός κατά τύχη πολιτικού, accidental politician. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα, πήγα στην Βρετανία το 1974, έχω κάνει μια καριέρα, νομίζω, αρκετά καλή και δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με την ελληνική πολιτική κατάσταση. Είχα μπει βέβαια στο Ρήγα Φεραίων στα τελευταία χρόνια της Χούντας και μετά πήγα στην Αγγλία. Σταμάτησε να έχω σχέση με την πολιτική. Όταν ξεκίνησε η μεγάλη κρίση, λόγω της θέσης που είχα και της αναγνώρισης και των βιβλίων και όλα τα άλλα, άρχισα να αρθρογραφώ στην εφημερίδα Guardian και σε διάφορες άλλες, παρουσιάζοντας την πλευρά, το πόσο υποφέρουν οι Έλληνες, αλλά και πώς αντιστέκονται, η οποία δεν εμφανιζόταν πουθενά. Και βέβαια στην αρχή δέχτηκα τρομερές επιθέσεις και ρατσιστικές κτλ. Και ξαναέφτιαξα τη σχέση μου με την Ελλάδα μέσα από αυτό. Όταν λοιπόν το Σεπτέμβριο του 2015, γιατί τότε εξελέγην και γύρισα στην Ελλάδα, μου έγινε αυτή η τιμητική πρόσκληση να έρθω. Εγώ καταρχάς είπα ναι, να έρθω να βοηθήσω, αλλά δεν θέλω να είμαι σε εκλόγιμη θέση. Όταν τελικά έγινε αυτή η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, η δεύτερη αυτή, η τέταρτη, η δεύτερη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγην, είδα λίγο τον εαυτό μου, αγαπητοί φίλοι, ως έναν εθνογράφο πρώτον της πρώτης αριστεράς στην Ευρώπη, αλλά επίσης, και αυτό μου βγήκε περισσότερο έντονα αργότερα, έναν εθνογράφο, έναν ανθρωπολόγο, έναν παρατηρητή τέλος πάντων, της παρακμής ενός πολιτικού και κοινωνικού συστήματος, το οποίο διοίκησε την Ελλάδα για 40 χρόνια. Και αυτό βλέπω στη Βουλή, αυτή την παρακμή, η οποία είναι ενδιαφέρουσα. Εσείς μπήκατε το Σεπτέμβριο του 2015. Ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση από τον Ιανουάριο. Μάλιστα. Εδώ και 2 χρόνια και προγράμμε εφαρμόζει μία μνημονιακή πολιτική. Μάλιστα. Σχηματικά τι λέμε ως μνημονιακή πολιτική, νεοφιλελεύθερη πολιτική. Μάλιστα. Το τρίτο μνημόνιο και μάλιστα η συμφωνία που θα ψηφίσετε τώρα θα ολοκληρώσει και το πρόγραμμα της νεοφιλελεύθερης αποδιάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης, πέστε το όπως θέλετε, του Δόλταν Ιτάφ. Εξακολουθείτε να νομίζετε ότι είσαστε αριστεροί? Εγώ μπορώ να μιλήσω καταρχάς για τον εαυτό μου. Mm. Εγώ γράφω τα βιβλία μου. Ως κόμμα, επειδή μετέχετε σε ένα κόμμα, σε μια κοινοβουλευτική ομάδα κτλ. Ναι, πιστεύω ότι είμαστε αριστεροί σε μια σειρά εξαιρετικά δύσκολων συνθήκων, όπου εκεί να σας το πω με έναν σχετικά σκληρό τρόπο. Η αριστερά πάντα, και εσείς ξέρετε την ιστορία της Ελλάδας, αλλά και παγκοσμίως, αντιμετώπιζε ένα κράτος το οποίο ήταν φτιαγμένο για να την κρατάει έξω από την εξουσία ή στις πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπως και τώρα, που θα προσπαθούσε να ματαιώνει ή να δυσκολεύει τις προσπάθειές της προς την αλλαγή. Επομένως, αυτό το οποίο αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση
και απ' έξω και από μέσα ήταν κάτι αναμενόμενο. Να μου πείτε δεν είχε προετοιμαστεί αρκετά. Ναι, θα σας πω δεν είχε προετοιμαστεί αρκετά. Αλλά το γεγονός ότι ζει αυτή τη στιγμή και ζούμε και εμείς και ζω και εγώ μέσα σε μια αντίφαση που από τη μία πλευρά πιστεύουμε είναι... πράγματα και εγώ τα γράφω και τα λοιπά. Είναι αντίφαση αντισόρις όμως. Είναι δηλαδή, αντίφαση... Πώς γίνεται μια αριστερή κυβέρνηση να υλοποιεί νεοφιλελεύθερη πολιτική, από τι κρίνεται τότε, από το πεδίο των διακηρύξεων ή από το πεδίο της πολιτικής που υλοποιεί? Από το πεδίο της πολιτικής κρίνεται πάντα. Σε αυτό πώς μπορεί να είναι αριστερή μια κυβέρνηση που εφαρμόζει νεοφιλελεύθερη πολιτική? Διότι, κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική όπως ξέρετε πάντα είναι η τέχνη του εφικτού. Εφόσον παρέμεινε, εφόσον δηλαδή εκείνο το βράδυ, το οποίο το ζήσαμε όλοι έντονα, εγώ στο Λονδίνο ήμουνα. Ο Τσίπρας έκανε κάτι το οποίο το ξέρουμε από την κλασική μας παράδοση. Όταν βρίσκεσαι σε ένα δίλημα που δεν υπάρχει καλό και κακό, υπάρχουν δύο κακά. Mm. Υπήρχε το να φύγεις από το ευρώ ή να υπογράψεις ένα μνημόνιο. Επέλεξε αυτό. Από τη στιγμή που το επιλέγει αυτό, μπορεί να μου πείτε ότι ήταν λάθος, δεν σας έλεγα αυτό. Όχι, αυτό είναι η άποψη. Μπορεί να σας πω ότι είναι το μεγαλύτερο κακό. Γιατί το αυτό που έκανε. Γιατί εφαρμόζει πια το μνημόνιο σε σχέση με την κοινωνία, όχι με το θέση εξουσίας που έχουν. Γιατί εφαρμόζει πια μνημόνιο η αριστερή δύναμη και δεν υπάρχει καθόλου αντίσταση από την κοινωνία. Έχει τσακίσει. Αυτό έχει, είναι άλλο θέμα. Αλλά, αλλά ότι δεν ήταν ότι δεν ήταν το κακό, κοιτάξτε να δείτε. Σε βάθος δεκαετίας, δεν είμαι σίγουρος. Κοιτάξτε να δείτε ότι δεν ήταν κακό. Αν τότε η Ελλάδα έφευγε από το ευρώ και χοντρικά, αυτό που λένε οι οικονομολόγοι και οι φίλοι μου και ο φίλος μου, ο Κώστας Λοπαβίτσας, συνάδελφοι, θα έμπαινε στη δραχμή και αυτόματα θα μειωνόταν το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων από την, από την υποτίμηση, 20% ας πούμε, συν 1-10%. Θα μπορούσε απλά να αποχωρήσει από την εξουσία. Να αποχωρήσει από την εξουσία. Κοιτάξτε, δείτε... Και εγώ δεν σας μιλάω περισσότερο εδώ σαν θεωρητικός παρά σαν πολιτικός. Αυτό εννοώ. Συμφωνώ απολύτως, συμφωνώ απολύτως και ότι αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία τα έκανε. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που έχεις λειτουργείς μέσα σε αυτόν τον περιορισμό της Επιτροπίας, της Νεοαποκυκρατίας, πώς θέλετε να το πείτε, της απικίας χρέους, όπως το λένε άλλοι κτλ. Ή θα έπαιρνες μία αριστερή λογική για να διαχειριστείς αυτές τις πολιτικές τις οποίες ούτε εσύ ούτε ο άλλος μπορεί να τις αποφύγει. Mm. Ή θα τις άφηνες στους άλλους και θα έκανες κάτι το οποίο έχει γίνει επανειλημμένα, όπως ξέρουμε στην ιστορία της αριστεράς. Θα δεχόσουν ότι η δουλειά σου είναι απλώς να είσαι μόνος στους δρόμους, να λες τα αριστερά σου οράματα και να έχεις αποδεχτεί πλήρως την ήττα και την αποτυχία. Δεν έπρεπε να μην το κάνω. Αλλά δεν έχω άλλο χρόνο, γιατί υπάρχει αντίλογος αυτό. Προφανώς, δεν το ξέρω. Αφήνω να κλείσετε με αυτό και για την επόμενη φορά ίσως θα να πούμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Ευχαριστούμε για την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας γίνεται. Σε έχουμε απόψε εδώ. Μια διαφορετική φωνή. Ενδιαφέρει τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε σας που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί ο Εμίλιος Λιάτσος και το Κόντρα 24. Και μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί, Κόντρα News στα περίπτερα και Κόντρα News.gr για 24 ώρες ενημέρωση. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.